αύξηση του ΦΠΑ στο προϊόν του καφέ. Με αυτή την πρόφαση λοιπόν βγήκαμε μια βόλτα στις καφετέρειες της Καβάλας για να ρωτήσουμε όσους βρισκόντουσαν εκεί τι έχουν να μας πούν και αν μπορούν να κόψουν το αγαπημένο τους προϊόν. Οικονομική κρίση και καφές πάνε μαζί. Οικονομική κρίση και φθηνός καφές πάνε μαζί, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Αναμένεται αύξηση του ΦΠΑ στο καφέ. Το γνωρίζεις? Όχι, πρώτη φορά το κόπο σας. Θα μειώσει τους καφέδες ή θα συνεχίζεις? Θα το δω, αναλόγως στα οικονομικά. Πώς θα πάνε και τα δικά μου οικονομικά. Καφές είναι τρόπος ζωής και είναι μια ευχάριστη συνήθεια. Είναι ίσως το DNA του Έλληνα? Είναι, ναι. Είναι. Αν υπάρχουν μαγαζιά με προνομιακές τιμές, μπορεί. Άμα αυξηθεί ιδιαίτερα, όχι, δεν νομίζω. Εσύ επιλέγεις το κατάστημα με βάση την τιμή του καφέ ή την ποιότητα? Νομίζω ένα συνδυασμό και των δύο. Αλλά θέλω να είναι και οικονομικός. Δεν θα κόψουμε τον καφέ επειδή θα ανέβει αύξηση. Σε πολλά ανέβηκε το ΦΠΑ. Όσο μπορούμε, τι να κάνουμε. Περιορίζετε δηλαδή τις βασικές ανάγκες? Περιορίζουμε όσο μπορούμε, αλλά εντάξει, θα τα κόψουμε τελείως, δεν γίνεται. Βλέπω εδώ έχετε επιλέξει το κλασικό καφέ που προτιμούν όλοι οι Έλληνες, το φραπέ. Φραπέ, ναι. Γιατί, επειδή είναι ίσως οικονομικός, ο πιο οικονομικός? Και θέμα γούστου, όχι μόνο. Κυρίως θέμα γούστου, όχι οικονομικό. Κάνουμε, έχουμε πολλές επιλογές. Έτσι θα βγαίνουμε, δουλειά, σπίτι. Βλέπω και καφέ, βλέπω και τάβλη. Τι καφέ, εγώ δεν πίνω καφέ. Τι πίνεις? Δεν πίνω τσάι από εκεί. Α, πίνεις τσάι? Τότε είσαι τυχερός, διότι θα ακολουθήσει αύξηση ΦΠΑ στον καφέ. Είσαι ο μόνος που δεν σε αγγίζει. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια. Δεν μ' αρέσει καφέινη. Δεν μ' αρέσει καφέινη καθόλου. Βλέπω έχεις κόψει το τσιγάρο, διότι ναι. Κρατάς ηλεκτρονικό. Ναι. Τον καφέ θα τον κόψεις, διότι ακολουθεί αύξηση ΦΠΑ. Βασικά θα τον κόψω το καφέ μετά από καιρό, αλλά ακόμα εντάξει, μου αρέσει ο καφές. Δηλαδή δεν παίρνω συχνά καφέ, αλλά εντάξει, δεν. Ναι. Πίνω μία φορά στο τόσο καφέ, δεν είμαι φαν του καφέ, δεν βγαίνω για καφέ, τώρα βγήκα, έτυχε. Δεν είναι, τι να σου πω, δεν είναι. Οπότε δεν σε αγγίζει ιδιαίτερα? Όχι. Έχεις περιορίσει κάποια πράγματα, διότι τώρα ακολουθεί η αύξηση του ΦΠΑ στον καφέ και ίσως χρειαστεί να δίνεις κάτι παραπάνω για την καθημερινή σου απόλαυση. Εντάξει, λιγότερη καφέδες. Καπνίζεις κιόλας, τσιγάρο και καφές πάνε μαζί. Δεν σου βγαίνει οικονομικά μια έξοδος, καθημερινή έξοδο για καφέ? Όχι, όχι, δεν μου βγαίνει. Γιατί πρέπει να κόψω από κάτι ώστε να πάρω το άλλο. Λέει, κερδίζουμε, χάνουμε? Χάνω, κερδίζω, τα αντίστροφα. Βλέπω πίνουμε καφεδάκι, αλλά ακολουθεί αύξηση ΦΠΑ στον καφέ. Τι θα κάνουμε, τον κόβουμε τον καφέ ή συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε φυσικά. Ο Έλληνας δεν τον κόβει τον καφέ. Ο Έλληνας δεν τον κόβει τον καφέ. Φοιτητές. Φοιτητές. Δεν κόβεται. Ο Έλληνας ο φοιτητής δεν κόβει τον καφέ. Όχι. Όχι, θα συνεχίσω. Κανονικά. Ναι. Δεν πτωούμαστε. Επιλέγεις το μαγαζί που θα πιεις καφέ με βάση την τιμή ή με βάση την ποιότητα? Όχι, εξαρτάται από το κόσμο. Όπως κάθεται, αν έχει κόσμο, αν μπορώ εκεί. Μ' αρέσει να κάτσω εδώ να βλέπω και να είναι καφέ ωραίο. Έτσι όπως πάνε θα μας κόψουν και τον καφέ. Όχι, ο καφές τώρα δεν κόβεται. Εκ των πραγμάτων, όχι, εντάξει. Ένας καφές, είτε εδώ είτε στο σπίτι, κάπως. Γίνεται καθημερινά έξω για καφέ? Δύο φορές, τρεις. Την ημέρα? Ναι, ναι. Καπνίζετε κιόλα? Ναι, πάντα. Τρομερός συνδυασμός. Οικονομικά δεν σας συμφέρει και πολύ? Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε. Ωραίος είναι ο καφές, αλλά άμα σκεφτείς ότι 1,5 ευρώ να έχει ένας καφές, επειδή πίνουμε και στη δουλειά και όλα αυτά, 2 θα πιεις την ημέρα. Είναι 3 ευρώ. Βάλτε στο μήνα, βγαίνει μεροκάματο. Οπότε ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο.